Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Ιάσονας προσπαθεί να αποτρέψει την Ελένη από την απόφαση της να βοηθήσει τον πατέρα της. Φοβάται πως δεν το έχει σκεφτεί καλά και πιστεύει πως είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία της. Η Ελένη όμως δεν ακούει κανέναν και είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στη μεταμόσχευση για χάρη του πατέρα της. Ο Δημήτρης δεν μπορεί να βρει την Αζίζα και συλλαμβάνει τον Ρασίντ. Ο Μιχάλης πάει στο σπίτι του Σπύρου για να του ζητήσει άλλη μια φορά συγγνώμη, αλλά εκεί βρίσκει την Ελή. Η Λίδα είναι απογοητευμένη από τον Νικήτα και την συμπεριφορά του απέναντι στο Γιώργο. Τον συμβουλεύει να μην αφήσει μόνο του τον αδερφό του σε αυτή την κατάσταση, γιατί θα το μετανιώσει. Ο Νικήτας είναι αρνητικός ως τη στιγμή που μαθαίνει κάτι που θα τον λυγίσει. Ο Δημήτρης και η Αλίκη ψάχνουν εν αγωνίως την χαμένη Αζίζα. Ο Στέφανος ακολουθεί πιστά την αγωγή που του έχει δώσει ο Αχιλλέας και δείχνει να τα πηγαίνει καλύτερα. Ο Αχιλλέας είναι προβληματισμένος με την σχέση που πάει να αναπτύξει με την Αθηνά και τη ζητά να σταματήσουν να βλέπονται. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.